Τον γύρο του κόσμου κάνει το βίντεο από το λεγόμενο σκάνδαλο του καναπέ στο Προεδρικό Μέγαρο της Τουρκίας. Στο στιγμιότυπο, η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, στέκεται όρθια και αμήχανη μπροστά στον Ταγί Ερντογάν, καθώς δεν είχε προβλεφθεί θέση για εκείνη και τελικά αναγκάζεται να καθίσει σε ένα καναπέ απέναντι από τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών. Η επίσκεψη των Ευρωπαίων αξιωματούχων στην Άγκυρα επισκιάστηκε από αυτή τη σκηνή. Η πρόεδρος της Κομισιόν αντέδρασε με ένα επιφώνημα έκπληξης και δυσαρέσκειας, βλέποντας τον Ταγί Ερντογάν και τον Σαρλ Μισελ να καταλαμβάνουν τις δύο μοναδικές καρέκλες στο Προεδρικό Μέγαρο. Η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν καταλήγει στον καναπέ απέναντι από τον ιεραρχικά κατώτερό της Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών και το περιστατικό προκαλεί αλγινή εντύπωση διεθνώς. Το δημοσιογραφικό site Politico κάνει λόγο για Sofagate ή αλλιώς το σκάνδαλο του καναπέ, δημιουργώντας trend στα social media. Ενώ η Washington Post σχολιάζει δεικτικά ότι μπορεί η κυρία Φόντερ Λάιεν να είναι η πρώτη γυναίκα πρόεδρος της Κομισιόν, αλλά αυτό δεν της εξασφάλισε μια καρέκλα στην Άγκυρα. Κοινή διαπίστωση των διεθνών μέσων ενημέρωσης, η αγενής και υποτιμητική συμπεριφορά του Ταγί Ερντογάν, αλλά και η αδιαφορία του Σαρλ Μισελ, την οποία η ιταλική εφημερίδα La Repubblica συνοψίζει στη φράση «πρωτόκολλο ανδροκρατίας». Ο εκπρόσωπος της Κομισιόν δεν έκρυψε την ενόχληση της Προέδρου, αποδίδοντας ευθύνες στην τουρκική πλευρά. La présidente clairement a été surprise. D'ailleurs, on le voit dans la vidéo. Ça, c'est une question que tu devrais adresser aux autorités turques, qui étaient bien entendu en charge de l'organisation de cette rencontre. Έντονες ήταν και οι πολιτικές αντιδράσεις στις Βρυξέλλες, με τον Γερμανό Ευρωβουλευτή Σεργέη Λαγκοντίνσκι να σχολιάζει ότι το επιφώνημα «Ε» είναι ο νέος όρος που περιγράφει πώς δεν πρέπει να είναι οι σχέσεις Ένωσης-Τουρκίας, ενώ η Ολλανδή Ευρωβουλευτή Σόφι Ιντβελτ αναρτά φωτογραφίες από παλιότερες συναντήσεις ανδρών Ευρωπαίων αξιωματούχων με τον Ταγί Ερντογάν, στις οποίες υπήρχαν θέσεις για όλους. Και επισημένοντας ότι δεν πρόκειται για τυχαία διαφορά, διαρωτάται γιατί ο Σαρλ Μισελ έμεινε σιωπηλός.